Άγγελος Χωριανόπουλος, επικεφαλής του και ιδρυτής του δικτύου ανάλυσης αμυντικού και γεωπολιτικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Να μπαίνετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες της Τουρκίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ πυκνές. Δείχνουν ότι έχει ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο μάλιστα έχει γίνει τώρα και πιο συμπαγές και έχει και πολλές προεκτάσεις. Το τελευταίο είναι η πρόθεσή της, η διακηρυγμένη, να μπει στους BRICS. Σωστά. Ναι, κοιτάξτε, πριν από λίγες ημέρες είχαμε το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, του Χακάν Φιντάν, στην περιοχή των Ουιγούρων της Κίνας. Οι Ουιγούροι, για να το πούμε πολύ σύντομα, το τι είναι. Είναι το αποκορύφωμα, το τέλος του μουσουλμανικού τόξου, του τουρκόφωνου μουσουλμανικού τόξου, που ξεκινάει από την Τουρκία, περνάει μέσα από όλη την Κεντρική Ασία και καταλήγει στην περιοχή των Ουιγούρων της Κίνας. Να πούμε εδώ πέρα ότι το κινέζικο καθεστώς έχει εγκαταστήσει την πιο έτσι επικίνδυνη και οργουελική από τεχνολογικής απόψεως, το πιο έτσι εξελιγμένο τεχνολογικά καθεστώς επιτήρησης όλων των ανθρώπων στην περιοχή του Σινγκιάνγκ που διαμένουν οι Ουγγούροι. Εκεί πέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είχε να επισκεφθεί την περιοχή από το 2012 και διεξήγαγε ο κύριος Χακάν Φιντάν ένα ταξίδι προς την περιοχή όπου συναντήθηκε και με τον, πρόεδρο της ημιαυτόνομης αυτής της περιοχής, να το πούμε πολύ απλά, ο οποίος είναι ελεγχόμενος από το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού ακριβώς, ο κύριος Χακάν Φιντάν είπε ότι η Τουρκία επιθυμεί. Συγγνώμη λίγο, αν έχετε καλοσύνη, αν έχετε βγάλετε το να σας ακούμε πιο καθαρά, γιατί κάνει διακοπές. Και λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι καλύτερα. Λίγο πιο κοντά και είμαστε καλά, ναι. Ναι, κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, λοιπόν, ο κύριος Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται σε πρώτο χρόνο να μπει ως κράτος παρατηρητής στα BRICS και σε δεύτερο χρόνο να συμμετάσχει κανονικά ως κράτος μέλος των BRICS, διότι, όπως είπε πάλι ο κύριος Χακάν Φιντάν, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την οικονομική υπόσταση και την οικονομική βαρύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διεθνές σύστημα. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των ανάλογων τοποθετήσεων του Ερντογάν, ο οποίος στην ουσία απαξιώνει, εδώ που τα λέμε δεν έχει και άδικο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη γενικά, ότι γίνεται όλο και πιο αδιάφορη οικονομικά και γεωπολιτικά και ότι είναι σε μια κατάσταση παρακμής και φθήνουσας πορείας. Ακριβώς, γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Δίνουν πάρα πολύ έμφαση σε αυτό το στοιχείο του δυναμισμού. Επίσης, να αναλύσουμε λίγο για ποιο λόγο η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στα BRICS. Ωραία. Τα BRICS, ο κόσμος νομίζει ότι είναι μια οικονομική ένωση η οποία προσπαθεί να αντικαταστήσει το δολάριο, να αντικαταστήσει το ευρώ, κάποια τέτοια πράγματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει θέλοντας και μη, διότι η οικονομική του σύσταση είναι ακόμα πάρα πολύ αδύναμη και χρειάζονται το δολάριο για να υπάρξουν, για να λειτουργήσουν. Υπενθυμίζω πως τα BRICS δημιουργήθηκαν από ένα στέλεχος της Goldman Sachs, μιας Αμερικανικής τράπεζας, στην οποία δούλευε και ο κύριος Κασελάκης παρεμπιπτόντως. Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα να πούμε ότι η όλη γεωστρατηγική βαρύτητα των BRICS έγκυται στο γεγονός ότι ελέγχουν ένα τεράστιο μέρος, ανά του 50% των ενεργειακών πόρων και των ορυκτών πόρων του πλανήτη. Σε τι χρησιμεύουν οι ενεργειακοί και οι ορυκτοί πόροι, συγχωρέστε με. Οι ορυκτοί πόροι αφενός για το στήσιμο όλων των βιομηχανικών μονάδων του πλανήτη, για το στήσιμο και η ενεργειακή πόρη για τη λειτουργία όλων των βιομηχανικών μονάδων. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει βιομηχανία χωρίς να έχει πρόσβαση σε ορυκτά και σε ενέργεια, ή οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη, όχι η Τουρκία αυτή καθ' αυτή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία δίνει τεράστια έμφαση σε αυτόν τον τομέα και στην ενίσχυση όλη τη βιομηχανική βαρύτητα την οποία θέλει να δημιουργήσει. Και στον τομέα τη άμυνα και γενικά στον τομέα των αυτοκινήτων που βλέπουμε τώρα τελευταία και πάει λέγοντα. Και μεταξύ άλλων, ελέγχοντας τα ορυκτά, ελέγχουν και τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα όχι μόνο γενικά για την λειτουργία της βιομηχανίας εν γέννη, αλλά και ειδικότερα για την υψηλή τεχνολογία. Ακριβώς, είχαμε συζητήσει, ας πούμε, το κομμάτι των σπάνιων γεών και σπάνιων μετάλλων, πως χωρίς αυτά δεν μπορούμε πολύ απλά να έχουμε εξελιγμένα F-35, δεν μπορούμε να έχουμε Arleigh Burke, δεν μπορούμε να χτίσουμε υποβρύχια, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε LCS, όπου μέσω λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης πλέον ελέγχουν μη επανδρομένα ρομποτικά σκάφη επιφανείας. Είναι πολύ απλοί οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία πηγαίνει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα δούμε άμεσα εντονότερες κινήσεις σε σχέση με την Τουρκία και τα BRICS. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε μια γενικότερη τάση στην εξωτερική πολιτική της, η οποία αφήνει εκτός την ευρωπαϊκή πορεία. Η χώρα μας δεν χρειάζεται να είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ της διαμόρφωσης ευρωτουρκικών σχέσεων, διότι η ίδια η Τουρκία πάρα πολύ απλά δεν θέλει να ενισχύσει αυτές τις σχέσεις. Θέλει μόνο να τις κρατήσει στο κομμάτι του εμπορίου, όπου, όπως γνωρίζουμε, εντάξει, εξάγει πάρα πολλά αγαθά προς ευρωπαϊκά κράτη και την Ένωση αυτή καθ' αυτή. Μέχρι εκεί θέλει η Τουρκία. Δεν την συμφέρει να κινηθεί περισσότερο. Η χώρα πρέπει να αλλάξει στάση. Δεν χρειάζεται να είναι το καλό παιδί και ο ενδιάμεσος στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το λέω και για το κομμάτι των αιολικών πάρκων, όπου είχαμε τις όποιες αψημαχίες είχαμε.
Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, διότι η Ελλάδα δυστυχώς λειτουργεί με διαφορά φάσης. Είχε εκπονήσει μία στρατηγική όταν η Τουρκία υποτίθεται λίγο πριν μπήκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μέχρι τότε, αν θέλετε, είχε κάποιο νόημα, έτσι, μέχρι να μπήκε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα να προσπαθεί να παίξει τον ενδιάμεσο για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, μέχρι, επαναλαμβάνω, να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το που η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η στρατηγική ακυρώθηκε και δεν είχε κανένα νόημα. Ο λόγος είναι αυτός που αναφέρατε και μάλιστα ίσχυε έκτοτε, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Δηλαδή, η Τουρκία ποτέ δεν ήθελε να μπει, δεν θα αντάλλασε ποτέ την εθνική της ατζέντα για το στενό ευρωπαϊκό κουστούμι, ούτε οι Ευρωπαίοι ποτέ θα τους ήθελαν πλήρες μέλος, διότι θα ήταν ένα κράτος μέλος τύπου Γερμανίας Plus. Άρα, για πολλά χρόνια, και επειδή παρακολουθήσαμε τις συνόδους και ξέραμε το παρασκήνιο, οι Τούρκοι έκαναν ό,τι ήθελαν να γίνουν πλήρες μέλος. Οι Ευρωπαίοι προσποιούνται ότι τους ήθελαν για να διατηρείται σχέση εντός πλαισίου. Ούτε ο ένας ήθελε να μπει, ούτε οι άλλοι τους ήθελαν μέσα. Απλά η Ελλάδα από κάποια φάση και μετά, όταν αυτή η στρατηγική ολοκλήρωσε τη χρησιμότητά της, συνέχισε να πορεύεται με αυτή, δηλαδή με ένα κουφάρι στην ουσία, με ένα άδειο πουκάμισο. Δεν είχε ποτέ καμία χρησιμότητα αυτό, ειδικά μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν έχει και τώρα. Η Τουρκία, όπως είπατε, θέλει μια σχέση αλακάρτ. Θέλει μόνο τα ωφέλη, καμία υποχρέωση. Άρα δεν έχει νόημα εμείς να κάνουμε τον ενδιάμεσο, όπως πολύ σωστά λέτε. Ακριβώς, και κύριε Καλαρίτη, μία πληροφορία με κάθε έτσι επιφύλαξη. Σύμφωνα με τον S&P Global, αν δεν κάνω λάθος, ένα think tank το οποίο υπάρχει τέλος πάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ασχολείται κυρίως με ενέργεια, ορυκτά καύσιμα και χρηματιστήριο, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στα εδάφη της το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γιών του πλανήτη. Δεύτερο πίσω από την Κίνα. Το κοίτασμα αυτό βρίσκεται στην Ανατολική Τουρκία, είναι ανεκμετάλλευτο τελείως, δεν έχουν δοθεί ακόμα επίσημες οριστικές άδειες ούτε σε τουρκικές εταιρείες, ούτε σε αμερικανικές, ούτε σε κινέζικες, ούτε σε καμία για την αξιοποίησή τους. Και να είστε σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια, όταν εξελιχθεί και λίγο η τεχνολογία εξόρυξης σπάνιων γεών, διότι στην Δύση δεν έχουμε τόσο καλή αυτή την τεχνολογία, την έχουν κυρίως οι Κινέζοι, να γνωρίζει ο κόσμος. Όταν η Τουρκία βρει πρόσβαση είτε μέσω Κίνας είτε μέσω Δύσης για εξόρυξη αυτών των σπάνιων γεών, η Δύση θα βρει ένα τρομακτικό έκδοχο έναντι της Κίνας. Διότι αυτή τη στιγμή είναι όμηρος της Κίνας στο κομμάτι των σπάνιων γεών, είναι όμηρος της Κίνας σε δεύτερο χρόνο στο κομμάτι δημιουργίας λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του ότι για να τρέξουν αυτά τα λογισμικά χρειάζονται σπάνιες γεές στον υλικό τομέα κατασκευής ενός υπερυπολογιστή, για παράδειγμα. Να είστε σίγουρος, τα επόμενα χρόνια θα δούμε αυτό το θέμα να οπλοποιείται σε τεράστιο βαθμό από την Άγκυρα. Ξαναλέω, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στον πλανήτη και είναι ανεκμετάλλευτο. Τα F-35 για να πετάξουν, για παράδειγμα, χρειάζονται σπάνιες γιές. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αμερικανική πολεμική αεροπορία, ότι δεν έχουν επαρκή αποθέματα. Και δεν έχουν και επαρκή αποθέματα για τα F-35 που πηγαίνουν προς το εξωτερικό, προς τρίτους προμηθευτές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, θέλοντας και μη, αργά ή γρήγορα, η Κίνα θα πρέπει να υποκατασταθεί σε αυτό το τομέα. Και στη Δύση, οι χώρες οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σπάνιες γιές είναι πάρα πολύ λίγες. Οι Γάλλοι εκδιώχθηκαν από τους Ρώσους και τους Κινέζους στην Αφρική. Έχουν περιοριστεί ακόμα περισσότερο η πρόσβαση των Ευρωπαίων σε τέτοια κρίσιμα ορυκτά για τη λειτουργία του πλανήτη ολόκληρου, όχι μόνο της βιομηχανίας της εκάστοτε χώρας. Αυτός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ένας κρυφός άσος που έχει η Τουρκία, και θα τον δούμε να τον παίζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη χώρα μας και με την Δύση γενικότερα σε 10 έτη από τώρα, σε 5 με 10 έτη από τώρα. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή, πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Και βρίσκεται στην Ανατολική Τουρκία, νότιο-ανατολική, βασικά βρίσκεται στις περιοχές του Κουρδιστάν. Βρίσκεται στην Ανατολική Τουρκία. Δεν γνωρίζω αν είναι στις περιοχές του Κουρδιστάν. Αυτό που λέω είναι δημόσιο, δηλαδή μπορεί ο καθένας να το βρει και να βρει και τις περιοχές και να βρει και το μέγεθος του κοιτάσματος, οτιδήποτε. Απλά δεν θυμάμαι τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή και είναι αναξιοποίητο, είναι ανεκμετάλλευτο. Πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αμφίδρομα και αμφίστομα για την Τουρκία. Αν είναι σε περιοχές οι οποίες είναι, ας πούμε, ευαίσθητες, οι περιοχές δηλαδή των Κούρδων, θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα ακόμα κίνητρο ή μια ακόμα, αν θέλετε, μια ακόμα μοχλό κίνησης μηχανισμών για να μην ελέγχεται από την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, ό,τι κατέχει, ό,τι στρατηγικό μέγεθος, είτε είναι πέρασμα, είτε είναι κοίτασμα, είτε οτιδήποτε στρατηγικό κατέχει, δεν το απλοποιεί απλά, το χρησιμοποιεί εκβιαστικά σε βαθμό που να καθίσταται διαρκώς ενοχλητική, δηλαδή απομυζεί τους εταίρους της. Το έχουμε ζήσει με τα στενά. Και οι ξένοι, όπου μπορούν πλέον,
βλέπουμε ότι βρίσκουν όπου μπορούν, δρομολογούν εναλλακτικές για να αποφύγουν τους τουρκικούς εκβιασμούς. Το είδαμε με την Αλεξανδρούπολη με τα στενά. Γι' αυτό ρωτάω, είναι στις κουρδικές περιοχές. Καταλαβαίνετε ποια είναι η προέκταση αυτού. Αν... Ακριβώς, καλά κάνετε και το λέτε. Γενικά γίνεται ένας πόλεμος παγκοσμίως για τα ορυκτά καύσιμα, για τους ορυκτούς πόρους, συγχωρέστε με, και για τους ενεργειακούς, κυρίως στην Αφρική και στην Ανατολική Ασία και στη Μιανμάρ. Και αυτό που είδαμε στη Μιανμάρ, που είναι αντίστοιχο με την Τουρκία, η Μιανμάρ, να πούμε, είναι μια χώρα η οποία έχει σπάνια μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα και σπάνιες γεές στο υπέδαφός της. Στη Μιανμάρ σκόθηκε ένα πραξικόπημα λίγο πριν την έναρξη του Ρωσοκρανικού πολέμου, με κινέζικη χρηματοδότηση, φιλοκινέζικο δηλαδή είναι το καθεστώς το οποίο ανέβηκε, έπειτα από την επίσκεψη του Σεργέη Σοϊγκού, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι χώρες οι οποίες έχουν στα μητροπολιτικά τους εδάφη σπάνιες γιές και κρίσιμα μέταλλα, σπάνια μέταλλα, έχουν μια τάση να εμφανίζουν κάποια έτσι αποσχιστικά χαρακτηριστικά στο εσωτερικό τους, έτσι ώστε να διαχειριστούν αυτούς τους ορυκτούς πόρους κάποια κράτη. Στην περίπτωση της Μιανμάρ, τα εδάφη αυτά τα διαχειρίζονται πλέον οι Κινέζοι. Ωραία, οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Στην Τουρκία, να πούμε εδώ πέρα, ότι αν δεν φανεί ένας έτσι πάρα πολύ ξεκάθαρος και απλός διάβλος συνεργασίας στο κομμάτι των σπάνιων γιών, είτε με την Κίνα είτε με την Αμερική, η εκάστοτε χώρα θα προσπαθήσει με ασύμμετρους τρόπους να αποσταθεροποιήσει την όλη κατάσταση εκμετάλλευσης των σπάνιων γιών και να την φέρει όσο γίνεται περισσότερο κοντά στην εθνική της στρατηγική. Αυτό, ξαναλέω, δεν είναι η γνώμη μου. Αυτό βλέπω μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει στη Μιανμάρ και σε όλα τα κράτη της Αφρικής και από τη Ρωσία και από την Κίνα. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό που λέω. Και να θελήσει η Ρωσία να πάει προς το δυτικό στρατόπεδο στο κομμάτι αξιοποίησης των σπάνιων γιών, η Ρωσία και η Κίνα σύσσωμες, όποια χώρα έχει προσπαθήσει να το κάνει αυτό το πράγμα, έχει σηκωθεί ένα πραξικόπημα και έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος. Να... Είναι εξαιρετικά. Το στατιστικό είναι στο 100%. Το στατιστικό αυτό είναι στο 100% κυριολεκτικά. Λέτε ότι και να προσπαθήσει η Τουρκία, γιατί είπατε τη Ρωσία, και να προσπαθήσει η Τουρκία να προσεγγίσει ξανά εκ νέου τη Δύση γι' αυτό. Ακριβώς, ότι... η Τουρκία, συγχωρέστε με. Ναι, ναι. Άρα λέτε ότι στατιστικά θα υπάρξει παρέμβαση Ρωσίας και Κίνας. Λογικό ακούγεται. Το βλέπουμε ήδη στην Αφρική και στην Ανατολική Ασία σε βαθμό 100%. Σωστό. Δεν υπάρχει χώρα που να την έχουν αφήσει αυτά τα δύο κράτη. Πολύ περισσότερο αν η περιοχή προσφέρεται, έχει μόχλους αποσταθεροποίησης, όπως το κουρδικό, ας πούμε. Ναι, η Τουρκία είναι μία από τις πιο εύκολα αποσταθεροποιητικές χώρες στον πλανήτη. Δηλαδή, δεν είναι, λόγω και των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών που έχει των σύνθετων, που δεν είναι μία ενιαία ούτε εθνοτική ούτε θρησκευτική κρατική οντότητα, οι τρόποι αποσταθεροποίησης πραγματικά είναι πάρα πολλοί. Γι' αυτό βλέπουμε και τον κύριο Ερντογάν πλέον να συγκεντρώνει ό,τι εξουσία μπορεί στα χέρια του, όχι στο κόμμα του, στα δικά του χέρια. Mm-hmm. Ούτε καν σε επιτελείς του. Στα δικά του χέρια, για να έχει όσο μπορεί τον έλεγχο αυτών των αποσταθεροποιητικών τάσεων σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο. Γι' αυτό βλέπουμε και να εφαρμόζει αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία. Πλέον προσπαθεί να ομογενοποιήσει αυτό το χαοτικό κράτος με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Και σε λίγο θα δούμε και μια αύξηση της τεχνολογικής έντασης με την οποία προσπαθεί να ελέγξει το καθεστώς, όπως κάνει και η Κίνα, άλλωστε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Καλά, Άγγελος Χωριανόπουλος, Future Warfare, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.